Φώτα, κάμερα, πάμε. Action. Πάντα θα το κάνω. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος και είμαι vegan chef. Είμαι η Χριστίνα και είμαι vegan food blogger. Είμαστε σήμερα στην κουζίνα της Φουτέρκο για να ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά εκπομπών. Ένα πιλότο. Κάτσε, περίμενε. Τι είναι ο πιλότος? Δοκιμαστικό. Και άμα αρέσει το παιδικό, μετά θα έχουμε δουλειά. Οπότε, emoji, like, share, πατσούλες, πάμε. Ξεκινάμε, όπως σας είπα, μια καινούργια σειρά εκπομπών με προϊόντα της Φουντέλκο. Και αν η Φουντέλκο είναι η μεγαλύτερη εταιρεία φυτικών τροφίμων στην Ελλάδα. Και σε πρώτη μέρα, τι θα δείξουμε, Χριστίνα? Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα Beyond Coleslaw Chicken Burger. Κοτόπουλο. Όχι ρε κοτόπουλο, ρε σεφ. Είναι no chicken. Είναι ποτέ δυνατό να φτιάχνα... Το λέει, παιδιά. Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για την Beyond, σε παρακαλώ. Λοιπόν, η Beyond πριν μερικά χρόνια έφερε επανάσταση στον χώρο των φυτικών τροφίμων. Δεν το πιστεύεις. Μπήκε σε όλα τα σπίτια, δεν έχει σημασία αν είσαι vegan, αν είσαι vegetarian, όλοι το έχουμε δοκιμάσει. Αν είσαι vegetarian, αν θες να δοκιμάσεις καινούρια πράγματα στην κουζίνα. Άμα νηστεύεις, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλοί κόσμος που νηστεύει. Και γενικά, αν σ' αρέσει να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, δεν θα καταλάβεις τη διαφορά, είναι πεντανόστιμο και πάρα πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσεις και να το βάλεις στις συνταγές σου. Η καινούργια σειρά. Πολλά πράγματα. Εμείς σήμερα θα δουλέψουμε με το μπιφτέκι κοτόπουλο, μπιφτέκι νο τσίκεν, να κάνουμε ένα μπέργκερ με κόλσλο. Τι είναι κόλσλο? Μια σαλάτα, λάχανο, καρότο, αυτό το λέμε κόλσλο, για να φαίνεται έτσι λίγο πιο χάρη. Εσύ και τα χάκι σου. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα θα φτιάξουμε την κόλσλο. Πόσες παρασκευές έχουμε σήμερα να κάνουμε στη συνταγή αυτή? Αρκεί να φτιάξουμε μαγιονέζα. Ωραία. Άρα θα μάθουμε να φτιάξουμε και σπιτική μαγιονέζα. Ακριβώς. Λοιπόν, σπιτική μαγιονέζα, τι κάνουμε? Για να δω. Θυμάσαι από έξω της, από το βιβλίο? Όχι, αλλά θα το παίξω. Αλλά έχουμε τις συνταγές. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο έχει πάρα πολύ ωραίες συνταγές με προϊόντα μόνο της Beyond. Κάνουμε φιγούρα σε Αμερικάνους. Από όλη, ξεκάθαρα, από όλη την γάμα. Και μπορείτε εννοείται να στείλετε μήνυμα στην Beyond και στο Instagram να ζητήσετε να σας το στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή. Λοιπόν. Και θα είναι για να τεστάρω τώρα εγώ τον σεφ, αν θυμάται τις ποσότητες. Λοιπόν, έχει 23 συνταγές, αλλά... Το ξέρεις? Έχει και από πίσω όμως κάποιες έξτρα συνταγές δώρο από τον αγαπημένο μας σεφ εδώ, Νίκο. Τελευταία σελίδα, ναι. Όπως είναι και αυτή η μαγιονέζα, δηλαδή. Vegan μαγιονέζα. Vegan μαγιονέζα. Πώς κάνουμε μαγιονέζα με αυγό? Γιατί βάζουμε αυγό, γιατί έχει λεκτίνα. Αλλά τα αυγό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Έχει σόγια. Οπότε θα τεχαστήσουμε τα αυγό με τα άλλα σόγια. Απλά θέλει λίγο προσοχή στο τι σόγια, φυτικό ρόφημα σόγια επιλέγουμε για να έχει αρκετά μεγάλη περιεκτικότητα σε σόγια. Αλλιώς μπορεί να δυσκολευτούμε να βγάλουμε μαγιονέζα. Σημαντικό τύπο. Ναι, και σημαντικό να μην έχει μέσα, γάλα, να μην έχει μέσα ζάχαρη ή βανίλια. Και θα κάνουμε γαλακτοπούρικο κρέμα. Κάτι άλλο σημαντικό. Έστω δεν έχω blender καλό στο σπίτι. Τι κάνω, πώς τη φτιάχνω? Beamer, για πες το λίγο πιο... Ραφτοπλέτερ. Κάνουμε και το translation. Και αν έχεις στράτσα. Ναι. Καλά. Με το σύρμα. Εντάξει. Ας το... Δύναμη χρειάζεται. Ας το προσπεράσουμε αυτό το πολύ ωραίο... Ναι, θα σε βάλω να δω μετά. 200 γραμμάρια γάλα σόγιας. Α, πάω στη... Ναι, έχεις δίκιο. Κάτσε να βρω. Φέγε μου τη συνάξη, σε παρακαλώ. Περίμενε τώρα, γιατί έχασα τη συνταγή. Να το. Λοιπόν, έχουμε 200 γραμμάρια, όπως είπες, γάλα σόγιας. Μετά, πάμε να βάλουμε 50 γραμμάρια μουστάρδα. Θέλουμε απαλή μουστάρδα, ιδανικά, εδώ. Αχ, άρχισε. Λοιπόν... Μετά θέλω να βάλουμε και ξύδι και λεμόνι. Γιατί σε βάζουμε και από τα δύο? Γιατί όταν βλέπεις οξυδητές είναι πάρα πολύ νόστιμο το αποτέλεσμα. Οκ, οπότε στη συγκεκριμένη vegan μαγιονέζα θα βάλουμε λίγο περισσότερο ξύδι, αλλά θα προσθέσουμε και λίγο λεμόνι. Τέλεια. Βάζουμε και λίγη ζάχαρη. Θα βάλω λίγη ζάχαρη μέσα. Γιατί θα βάλω λίγη ζάχαρη μέσα? Γιατί το γάλα εξωγής είναι λίγο στιβό. Με τη λίγη ζάχαρη θα το ισορροπήσει. Οκ. Εννοείται θα βάλουμε και λίγο αλάτι. Λοιπόν, έχουμε εδώ
με τον Νίκο. Μια γαϊτανόπρεζα. Μπράβο, δεν υπάρχει πρέζα λατιού με τον κύριο Νίκο Γαϊτάνο εδώ πέρα. Υπάρχει η γαϊτανόπρεζα, γιατί του αρέσουν τα φαγητά. Το θυμάστε, είμαστε από την εκπομπή ακόμα. Mm-hmm. Ωραία, σεφ, θέλω να μας εξηγήσεις γιατί βάζουμε ηλιέλαιο. Λοιπόν, πάμε λίγο πιλά τι θέλετε. Απλά, δεν θα συνηθίσω το ελαιόλαδο γιατί έχει πολύ δυνατή γεύση και άμα το κυκλίσει στο πλέτο, κάνει πολύ πίκρα και χαλάει το αποτέλεσμα. Σας αρέσει το ελαιόλαδο, πάτε λίγο στο τέλος και απλά να κατέψετε για να έχει τη γεύση. Κατά τα άλλα, δουλέψτε μόνο το φυτικό λάδι θέλετε. Οποιοδήποτε είναι καλό. Okay. Και μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλές παραλλαγές vegan μαγιονέζας. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε τώρα, δηλαδή. Τα πάντα. Να τα την πάντα. Κάνουμε καπνιστή, να την κάνουμε έτσι καυτερή. Να την κάνουμε tartar sauce, να την κάνουμε με λάδι τρούφας. Sky's the limit. Ναι, δηλαδή εδώ απλά σας δίνουμε τη βάση για να μπορείτε μετά να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα συστατικά και να φτιάξετε ό,τι μαγιονέζα θέλετε και σας αρέσει στο σπίτι. Πόσο καιρό διατηρείτε? Τι έχει μέσα? Έχει λάδι, έχει ξύδι, λεμόνι, έχει αλάτι, έχει ζάχαρη, όλα αυτά είναι συντηρητικά. Okay. Αν το δεις μέχρι κρατάει για πάντα, αλλά τη βδομάδα το 11 το έχουμε. Okay. Εντάξει, στο ψυγείο μέσα έχει και ο ψυγείο, μην κάνει κανένα λάθος. Το μόνο που τη χαλάει είναι το γάλα, το οποίο είναι η υγρασία. Τι χαλάει τα φαγητά, η υγρασία. Οπότε αν δεν είχε αν κανένα γάλα σε σκόνη, ίσως θα κάνατε και πίλες. Πάντως, αυτή που θα σας δείξω τώρα, μια εβδομάδα θα την έχετε κάνει στο ψυγείο σας. Ξεκινάμε. Τώρα κάνει λίγο φασαρία, παιδιά. Χαμηλή ταχύτητα, μα έχετε πει, γιατί έτσι έχουν να το κόβει. Εντάξει. Και ρίχνουμε το λάδι, κορδόνι που λέμε εμείς οι μάγκες. Για δείξτε το κορδόνι από ψηλά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη? Από τον Νίκο. Α, βλέπεις, ωραία. Έχει αλλάξει. Δεν έχει, το έχει σφίξει πάρα πολύ, είναι έτοιμη. Τέλεια. Τέλος. Για να τη δούμε. Εγώ, παιδιά, κάνω την καλύτερη δουλειά. Μαγειρεύω και δοκιμάζω. Για δες και εσύ να. Λοιπόν. Πρώτο βήμα έγινε. Πεντανόστιμη. Από τις πιο ωραίες που έχεις φτιάξει. Ωραία, θα κρατήσουμε τώρα όσο χρειαζόμαστε και να φτιάξουμε την κόλσλο. Πόσο χρειαζόμαστε, σερ? Βάλει λίγο ακόμα. Ούτε εγώ θυμάμαι απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε τα συστατικά. Τέλεια. Η κόλσλο είναι πάντα καλή. Τέλεια. Μαγιονέζα σκέτη θα φάνε τα παιδιά. Με ψωμί. Εγώ γιατί τρώω δηλαδή. Έλατε. Λοιπόν, κόλσλο, όπως σας είπα, είναι για σαλάτα που έχει μέσα λάχανο και καρότο. Από τη μέρα του εντοτισμού που θέλουμε εμείς. Εμείς θα φτιάξουμε, θα βάλουμε με λάχανο και καρότο ήδη κομμένο. Θα κόψουμε και λίγο μου λάχανο. Κόκκινο λάχανο, δεν είναι κάτι, δεν έχει σημασία. Κάνω το κόψετε λεπτό. Αν δεν μπορεί να το κόψετε λεπτό με το χέρι, θα πάρετε ένα μαντολίνο. Ένα πίλε. Όπως όπως βολεύει. Εδώ να πούμε ότι δεν είστε, αν δεν βρείτε κόκκινο λάχνο ή αν δεν έχετε στο σπίτι, μπορείτε να φτιάξετε κόλσλο και με το απλό λάχνο που ξέρουμε και αγαπάμε και το καρότο. Γενικά τις συνταγές, μην τις παίρνετε, αν δεν το αυτό δεν γίνεται, όλα γίνονται. Να καταλάβετε τη συνταγή, να φτιάξετε να είναι μια βάση. Και από εκεί πέρα, ρωτήστε, μπορείτε να βάλετε μέσα στα φίλια, μπορείτε να βάλετε μέσα στους καρπούς, μπορείτε να βάλετε άλλο φίλιο, μπορείτε να βάλετε τα κλάδια, δεν έχει σημασία. Εγώ σας δίνω μια ιδέα και από εκεί πέρα σας το ξερίσετε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η ιδέα της Χριστίνας, το οποίο θυμάστε πάρα πολύ. Σαν να είπε μόλις τώρα ότι τίποτα άλλο δεν ήταν η ιδέα της Χριστίνας. Όλοι οι κόσμοι είναι δικιά σου ιδέα, δικιά σου είναι συνέχεια. Α, εντάξει. Το δέχομαι. Το δέχεσαι. Εντάξει. Τώρα είμαστε μπροστά στην κάμερα. Κόβουμε και το φίλο. Και επίσης, αν θέλετε πιο λεπτό, μπορείτε να το κόψετε και πιο λεπτό. Κάπως θα φτιάξω. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπολ. Ωρα, μάλιστα. Βασίλα που λέμε και εμείς οι μάγκες. Βάζουμε όλα τα υλικά μέσα. Τέλεια. Άρα, θα βάλουμε μέσα ψιλοκομμένο λάχανο καρότο, κόκκινο λάχανο, ξινόμηλο, να δώσει έτσι μία οξύτητα και... Εντάξει, όλα τα συστατικά τραγανά είναι, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο το μήλο το δίνει αυτό. Μπορείτε να βάλετε και σταφίδες να δώσει μία γλυκύτητα και σίγουρα η κόλσλο χρειάζεται μαγιονέζα. Ωραία. Γενναιόδωρα. Γενναιόδωρα.
και θα το κλείσω με λίγο φιλάκι του πιέρα. Μάλιστα. Θέλει ένα κάθεμα και θέλει και ένα μασάζ. Ξέρετε και θέλει μασάζ γιατί έχει νεύρα το λάχανο. Έξαλλο το λάχανο. Έχει τα νεύρα του. Οπότε το ρεμό με το μασάζ. Είναι στο μασάζ. Μόνο στο λάχανο κάνει μασάζ. Ναι. Λοιπόν, στους φίλους, βρε. Τέλος. Χρειάζεται να βάλουμε λίγο νερό ή καθόλου. Όχι, καλά είναι έτσι. Οκ. Χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι να μείνει μισή ωρίτα, 20 λεπτά το λιγότερο, σε ψυγείο να μαριναριστεί. Να ανακατευτούν οι γεύσεις μεταξύ τους. Ναι. Είναι έτοιμο. Οκ. Οπότε πάμε στο ψυγείο. Τι θα κάνουμε τόση ώρα τώρα εμείς? Καλά, έχω πάρα πολύ στρες να φέρεις. Θα έκανες. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε... Έχουμε πάρα πολύ, έχουμε μισή ώρα μπροστά μας, ωραία. Ναι. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε... Μπορούμε να κάνουμε γυμναστική. Μπορούμε να κάνουμε γυμναστικό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να χορέψουμε. Πώς... Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε σκοτς. Όσο λοιπόν περιμένουμε να μαριναριστεί η κόλσλο μας, θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες παρασκευές. Οι οποίες ποιες είναι, σε? Πρακτικά να μαριναρίσουμε το chicken, το beyond chicken που έχουμε. Ωραία. Το έχω εδώ πέρα. Δεν θέλει πολύ μαγείρεμα. 3-4 λεπτά θέλει σε φυτέζα. Το άλλο θέλει να το κάνει σε φυτέζα, απλά το κάνει σε air fryer. Εγώ τώρα το κάνω σε air fryer για να είναι και λίγο πιο healthy. Τα μαγειρεύεται κατευθείαν κατευθυνμένα στο φράιρ 10-12 λεπτά. Τέλεια. Όσο περιμένουμε το πηγόν τι να γίνει, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τώρα με το ψωμάκι. Το ψωμάκι πρέπει να το ψήνετε. Έπρεπε να το ψήνετε γιατί να τραγανίσει και να μην καταπεί τη σάλτσα. Γιατί αλλιώ την τη σάλτσα. Οπότε πρέπει να το ψήσουμε λιγάκι, να τραγανίσει η ψύχα και μετά βάζουμε το φθέρι. Πάμε να το μαγειρέψουμε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τέλεια. Πόσα λες, Μπέργκη? Δύο ψωμάκια. Δύο ψωμάκια. Θα πεις αυτό με τις σημαίουλες που μου αρέσουν. Ε. Πάρω και εγώ μία, μου αρέσει. Πολύ ωραία, τα βάζω πίσω στη θέση τους. Ωραία. Πάμε, παιδιά, τώρα να τα ψήσω. Χρειάζεται να βάλουμε κάτι. Όχι, να, τίποτα, τίποτα. Όπως είναι. Παίρνει από πια, ναι. Να πίνει τα ψωμάκια πάνω και παίρνει από τα κατήσει χωρίς να πάρει λίγο χρώμα. Παίρνει 3 λεπτά τα πίσω και πέρα είναι έτοιμα. Ήρθε η ώρα τώρα να βάλουμε το τυράκι μας. Ξέρω αν πριν το τυράκι το ψήλιο. Βεβαίως. Όπως είμαστε στο εφτράγε, θα δούμε το υλικό. Βίγκαν τυράκι φυσικά. Φυσικά. Και βάζουμε από μία φέτα τυρί πάνω από τα μπιφτέκια. Τα 3 λεπτά είναι αρκετό χρόνο για να λιώσει το τυρί. Τέλεια. Τελευταία μας παρασκευή για σήμερα, να φτιάξουμε μια μουστάρδα μαγιονέζα. Μα δεν έχει μουστάρδα έτσι και δώσει μαγιονέζα. Ναι, κοιτάξτε, βάλτε τη μουστάρδα, τη βάζουμε γιατί είναι γαλακτοματοποιητής. Μην μπερδεύεστε σε σχέση με τα άλλα. Είναι γαλακτοματοποιητής, επιστημονικά να σας το πω, είναι αυτό που ενώνει τα λιπαρά με τα όξια. Με τα όξια. Δηλαδή, το λεμόνι και το ξύδι με το λάδι και γίνεται αυτή η παρασκευή. Τέλει. Θέλω να βάλω πιο πολύ μουστάρδα για να βγαίνει η γεύση της και να αλλάξει το χρώμα. Γιατί μια κίτρινη σόση. Α, πάρα πολύ. Και εσύ να λέτε τα μηδέν μουστάρδα μαγειρέψα. Ωραία. Α, θα το βάλουμε κατευθείαν μέσα. Ναι, εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Να κάνω κάτι κι εγώ, γλάστρα. Κύπος είσαι ολόκληρος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σεφ, μόλις άκουσα τον τριν. Πάμε, περίμενε. Θέλει μια λαβίδα. Λαβίδα λόκα. Λαβίδα λόκα. Ευχαριστώ πολύ. Α, τι ωραία. Πάρ' το, όχι έτσι. Έτοιμο τα πιτεκάκια. Ωραία. Και τα τσαμπάκια μας είναι έτοιμα. Να είναι τραγανό και η σάλτσα να μην στην επιφάνεια το ψωμί και να μην την απορροφήσει.
λίγο μικρό το πιατάκι που διάλεξε. Όλοι μας οι Παρασκευές συνέχεια. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε τα μπέκετμα. Εσύ να το στάζουμε το κόσμο, διάλεξε πιάτο. Λοιπόν, θα φέρω ξύλινη επιφάνεια. Ακόμα πιο ιδιαίτερο. Ωραία. Τέλεια. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την μουστάρδο μαγιονέζα. Εμένα μου αρέσει στα μπέργκερ πάντα να βάζω πρώτα τη σος. Μπόλικη κιόλας. Για να μπορεί Α, να... Α, δεν λέω, αυτής δεν είναι μπέργκερ. Έλατε. Νόμος. Λοιπόν, ώστε μετά να μπορέσει το μπιφτέκι μας να κάτσει καλύτερα, να κολλήσει, αν θέλουμε να το πούμε. Έτσι αλλιώς. Τέλεια. Οπότε, σεφ, τώρα συνεχίζουμε με τα no chicken μπιφτέκια της Beyond. Τα βάζουμε από πάνω, έχουν και το λιωμένο φυτικό του στυράκι. Τέλεια. Θέλουμε έτσι μπόλικη, μπόλικη. Καλά, φαίνεται καταπληκτική. Σπανάκι, πάρα αυτό. Τέλεια. Για να είμαστε λοιπόν και νοικοκυρέοι και νοικοκύρισσες, ας καθαρίσουμε λίγο το μπάκο μας, παρακαλώ πολύ. Ναι, σε παρακαλώ πάνω απ' όλα. Ναι, βρε, τα αγαπημένα μου. Ξεχάσαμε την πιο βασική την ελιά, νομίζω. Έτσι. Αυτό που θέλεις. Έτσι, ανοίξει το ωραίο. Τέλεια. Αυτή ήταν η συνταγή μαγιά σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλουμε χαμούλη στα social, likes, comments, shares, για να δούνε και άλλες συνταγές και άλλες εκπομπές και να προωθήσουμε έτσι και τα πολύ ωραία αυτά plant-based προϊόντα και plant-based τρόπους ζωής. Λοιπόν, από εμάς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια, ελάτε. Μα δεν είπαμε ότι αν το λερωθείς, δεν είναι μπέργκερ.